Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, επισκέφθηκε το οχυρό Ρούπελ παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Πάνου Καμένου. Τον κύριο Παυλόπουλο υποδέχτηκαν στο οχυρό ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Ευάγγελος Αποστολάκης, και ο διοικητής του Τρίτου Σώματος Στρατού, Ηλίας Λεοντάρης. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μετέβη στο ηρώ των Πεσόντων, επιθεώρησε άγημα του στρατού και κατέθεσε στεφάνι. Ακολούθως, ο κύριος Παυλόπουλος ξεναγήθηκε στη στοά του οχυρού από τον διοικητή του 10ου Συντάγματος Πεζικού, συνταγματάρχη Ιωάννη Γκουτζουρέλα. Το οχυρό του Ρούπελ και η ιστορία του μας διδάσκουν ότι τα ιδανικά, όταν έχουν συνεπείς και αποφασισμένους μαχητές και υπερασπιστές, δεν πέφτουν. Αυτό το δίδαγμα, το οποίο κάνουν πράξη καθημερινά οι ένοπλες δυνάμεις μας, πρέπει να αποτελέσει, ιδίως αυτές τις κρίσιμες περιστάσεις, εθνική παρακαταθήκη για όλο τον ελληνικό λαό, πρωτίστως όμως για όλη την πολιτική ηγεσία του τόπου. Αιωνία η μνήμη όλων εκείνων οι οποίοι έπεσαν εδώ και έδωσαν το παράδειγμα ότι για μας τους Έλληνες η ανδρεία είναι χαρακτηριστικό του ανθρώπου και της ψυχής του. Και πολύ περισσότερο ότι οι Έλληνες ξέρουμε να μαχόμαστε απέναντι σε υπέρτερους εχθρούς και ξέρουμε να νικάμε. Αυτό δεν το λησμονάμε ποτέ, είναι το χρέος μας εις το διηνεκές. Η παρουσία της αυτού εξοχότητος του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας στα οχυρά του Ρούπελ σηματοδοτεί την αρχή πλέον της ιδιαίτερης ανάδειξης αυτών των οχυρών. Οχυρών που κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου απέδειξαν ότι υπάρχουν και οχυρά τα οποία δεν πέφτουν, δεν παραδίδονται. Θέλω να πω ότι η επιθυμία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας να καθιερωθεί 27η Οκτωβρίου μαζί με την πρώτη Κυριακή του Απριλίου που γιορτάζουμε όλα τα οχυρά είναι τιμή για τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Εδώ θέλω να θυμίσω στους νεότερους ότι παρουσίασαν όπλα οι Γερμανοί κατακτητές στους Έλληνες αξιωματικούς και οπλίτες και αυτό με ένα μήνυμα ότι η δύναμη των ιδανικών είναι ισχυρότερη της δύναμης των όπλων. Με αυτά τα ιδανικά θα συνεχίσουμε σαν έθνος να προχωρούμε στο μέλλον. Στον νομό των Σερών, στα οχυρά του Ρούπελ. Καταρχήν η επίσκεψή μας έχει να κάνει με την 28 Οκτωβρίου και με την οφειλόμενη τιμή στους ήρωες και στα οχυρά που ποτέ δεν πάρθηκαν. Συγχρόνως είναι μια ευκαιρία σε μια προσπάθεια που κάνουμε για ανάδειξη όλης της περιοχής. Είμαστε ακόμα στην αρχή. Υπάρχει μια αρχική πρόταση, υπάρχουν και πολλές δυνατότητες, τις οποίες θα προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε, ώστε στο μέτρο του δυνατού και η ιστορική μνήμη να μπορέσει να υπάρξει και να εξελιχθεί και να γίνει και γνωστή και στις νεότερες γενιές από τη μια μεριά, αλλά και η συνολική περιοχή να κερδίσει. Τι οι αγώνες των προγόνων μας δικαιώνονται. Γιατί όπως βλέπω και διαπιστώνω και αυτή τη στιγμή και το, θα το δείξετε κι εσείς, όχι μόνο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αλλά και πολλοί κόσμος και πολλά σχολεία έρχονται για να τιμήσουν τους ήρωες που έδωσαν τη ζωή τους υπέρ της πίστεως και της πατρίδος στην ελευθερία.